Έχουμε έρθει εδώ μια αντιπροσωπεία φοιτητών εκλεγμένη στα διοικητικά συμβούλια από διάφορους φοιτητικούς συλλόγους. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να ανοίξω το θέμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι κλείσατε τις πόρτες με τα ΜΑΤ και τα ΟΠ και στους φοιτητές που είναι απ' έξω. Γιατί οι φοιτητές δεν είναι κοινωνικοί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε την απόφαση 8 φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Ανίνων. Οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα έχουμε ξεκάθαρο ότι αυτό το νομοσχέδιο που δήθεν η κυβέρνηση ονομάζει ελεύθερα πανεπιστήμια έρχεται να τσακίσει, να διαλύσει ό,τι έχει μείνει από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρουμε ότι η παιδεία από εδώ και πέρα θα γίνει 100% ένα εμπόρευμα που θα αγοράζεται και θα πουλιέται. Και θα πω πιο συγκεκριμένα. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των σπουδών σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της πολυκατηγοριοποίησης των πτυχίων που θα φτιαχτούν μέσα από ιδιωτικά προγράμματα, τριετή, τετραετή κτλ. Τα οποία όλα αυτά θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερους απόφοιτους σε μια αγορά εργασίας η οποία είναι ήδη ζούγκλα και υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι ένα κλάδο. Να μιλήσω συγκεκριμένα για τον κλάδο των δικών μου των εκπαιδευτικών, όπου υπάρχουν 15.000 πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί που είναι άνεργοι, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν χιλιάδες κενά σε σχολεία. Το πτυχίο μας λοιπόν θα γίνει άλλο ένα χαρτί ανάμεσα στα πολλά άλλα. Θα ενταθεί το κυνήγι των πιστοποιήσεων, των μορίων, των μεταπτυχιακών κτλ. Που ήδη ερχόμαστε αντιμέτωποι και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η στρατιά ανέργων που υπάρχει. Την ίδια ώρα συζητάμε για το χαρακτήρα του δημόσιου και δωρεάν, τονίζω δωρεάν πανεπιστημίου. Αλλά εμείς και οι οικογένειές μας καλούμαστε να πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Με τα ενίκια και εδώ στα Γιάννενα, ναι, στα ύψη, με τις τιμές του ρεύματος παντού να είναι απλησίαστες, αλλά και τις τιμές στα αστικά, τις μεταφορές που ήρθαμε εδώ από την πρώτη του χρόνου και είδαμε και στα ΚΤΕΛ και στα αστικά να ανεβαίνουν οι τιμές. Το πανεπιστήμιο μας λοιπόν θα γίνει πιο ακριβό. Η υποχρηματοδότηση που ήδη υπάρχει έχει δημιουργήσει εκρηκτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Ανίνων υπάρχει θέρμανση μόνο για 2 ώρες τη μέρα, η οποία, να πούμε ότι μπήκε τον Δεκέμβριο, όταν δηλαδή ήδη είχαν πιάσει 0 βαθμούς. Για τις εστίες του Πανεπιστημίου υπάρχουν συνολικά 1.000 δωμάτια στην Πανεπιστημιούπολη και στη Δόπολη για 20.000 συνολικά ενεργούς φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς. Όπου και αυτά τα δωμάτια εννοείται όποιος έχει περάσει και σας καλούμε αν θέλετε να έρθετε να τα δείτε κι εσείς, είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά είναι τα ζητήματα που θα ενταθούν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του λεγόμενου ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού. Παράλληλα, αυξάνονται τα αυστηρά κριτήρια που ήδη υπάρχουν εισαγωγή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι οι πανελλαδικές που υπάρχει χρόνια. Μπήκε η ΕΒΕ τώρα, η οποία έχει κόψει γύρω στους 40.000 φοιτητές, με αποτέλεσμα και εδώ, στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, και έχει ευθύνη γι' αυτό η περιφέρεια, να έχει σε τμήματα 30 εισακτέους, όπως το φυσικό για παράδειγμα ή στο μαθηματικό. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πως θέτει σε κίνδυνο με συγχωνεύσεις και κλεισίματα πάρα πολλές σχολές και ειδικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Καταθέτουμε λοιπόν εδώ πέρα την απόφαση των φοιτητικών συλλόγων. Καλούμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη και να καταδικάσει το νομοσχέδιο αυτό και με κάθε μέσο να στηρίξει το φάγιο αίτημα των φοιτητών για δωρεάν, σύγχρονες και ασφαλείς μετακινήσεις.